σε φοβάμαι. Γυριστούλα, δεν κοιμάμαι. Γυριστούλα, σε φοβάμαι. Γυριστούλα, δεν κοιμάμαι. Τα πρώτο πόντο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι γενικώς πώς σας φάνηκε το κλίμα εδώ πέρα, ο κόσμος. Μου αρέσει που κάνει ψυχρούλα λίγο και στη Θεσσαλονίκη καταγάηκαμε. Και όπως είδατε βγάλαμε τα ξόπλατα γιατί κάνει ψυχρούλα και διώκει και τα κουνουπάκια. Είναι πολύ ωραία. Να σας ρωτήσω για την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, να μας πείτε την άποψή σας. Πώς πιστεύετε ότι η νέα γενιά πρέπει να αντιδράσει? Να πω, η ζωή είναι πολύτιμη. Εύχομαι να μην χαθεί η ζωή, καμία ζωή, γιατί η ζωή είναι πολύτιμη και λίγη. Βέβαια, η ζωή πρέπει να συνοδεύεται από τρόπο καλό ζωής, καλοζωία. Είναι πολύτιμη η ζωή μας. Το μήνυμα στη νέα γενιά που κυρίως πλήττεται περισσότερο, οραματίζεται για το μέλλον. Τι θα τους λέγατε, ποιο είναι το μήνυμά σας? Περνάνε τις χειρότερες στιγμές. Εμείς δεν περάσαμε τόσο άσχημα όταν ήμουν σε αυτή την ηλικία. Τι να πω τώρα, δεν μπορώ να προτείνω επανάσταση, δεν μπορώ να προτείνω τίποτα. Είμαι υπέρ της ανθρώπινης καλοπέρασης και ζωής, υπέρ του ανθρώπου να είναι ευτυχισμένος, τυχερός. Κατά πόσο επηρέασε και η οικονομική κρίση και το επάγγελμά σας? Κοίταξε, οπωσδήποτε εμείς πάντα είχαμε χαμηλές τιμές και τώρα σχεδόν το έχουμε μηδενίσει. Μας αρέσει η εκδρομή, μας αρέσει να κάνουμε τα μπανάκια μας, το ταξίδι μας αρέσει. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ, αλλά σας είπα ότι είχαν πάντα συμβατικά πράγματα και από τόσα χρόνια πολιτισμός και αυτά εδώ η Ενωμένη Ευρώπη, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από την Ενωμένη Ευρώπη. Και εμείς και οι Κύπροι μόλις μπήκαμε στην Ευρώπη, πέρυσι είναι απλούσιοι οι Κύπροι, φέτος είναι φτωχοί. Πρέπει να... Εμείς τι έχουμε εδώ, έχουμε τουρισμό, αυτό το έχω πει και στην τηλεόραση, δεν έχω ξαναβγεί, μια φορά μίλησα για πολιτικά, θα το ξαναλέω και σε εσάς. Τι έχουμε, τουρισμό, ωραία, το καλύτερο κλίμα στον κόσμο, για τα μπάνια, δηλαδή θα μπορούσαμε να είμαστε το θέρετρο της γης. Και να έχουμε τιμές όμως, τιμές έξω από Ευρώπη. Να είμαστε μόνοι μας και να έχουμε τιμές πιο φθηνά και από την Τουρκία. Θα έβλεπες πόσο δεν θα ανέβαινε η Τουρκία και θα ανεβαίναμε εμείς. Και προϊόντα γης. Τυριά, λάδια, ιδιαίτερα πράγματα, φρούτα. Θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω για τον ευνίδιο χαμό του αγαπημένου μας Δημήτρη Μητροπάνου. Πώς σας επηρέασε? Ο Δημήτρης Μητροπάνος είναι σαν να είναι δίπλα μου, δηλαδή ακόμα δεν έχω πιστέψει ότι έχει φύγει και έφυγε εντελώς, δεν το περίμενε κανείς. Και ο Δημήτρης Μητροπάνος και ο Ξηδούς και ο Ρασούλης και ο Παπάζογλου ήταν μια χρονιά απέσια πέρυσι. Με το επιστέγασμα, το χαμό του Δημήτρη. Προς τιμή του θα μας πείτε το για να συγκριτικηθώ? Βέβαια, πάντα το λέμε αυτό το τραγούδι και προς τιμή του θα συμμετέχω και στη συναυλία που θα κάνει στη Θεσσαλονίκη στις 10 του μήνα. Και προς τιμή δική μου, δηλαδή. Και να κλείσουμε με ένα αισιόδοξο μήνυμα. Με κάτι αισιόδοξο. Αισιόδοξο. Να μην βλέπουν τηλεόραση. Να χαίρονται τη ζωή τους, να ερωτεύονται και ίσως ξέρεις αυτή η φτώχεια και
και το στένεμα μας ρίξουν λίγο το χαζό τουρλουμπούκι που γινότανε και ξαναρχίσουμε από την αρχή τις ανθρώπινες σχέσεις, να ερωτευόμαστε, να αγαπάμε, να συμπάσχουμε τον διπλανό μας, ιδιαίτερα εκεί στην Αθήνα, να πέσει ο άλλος κάτω, οι γείτονες κρύβονται μέσα. Πεθαίνω σε παραμύθια ευτυχίας και χαράς. Εγώ δεν θέλω να αργοπεθαίνω σε παραμύθια ευτυχίας και χαράς. Τελώνει κολλητό φοράω, στο κουδούνι σου το χέρι μου κολλάω. Το καρέλι μας κοιτάζω και θυμώνω μια ώρα με ζυγαμάγα. Σε ένα χρόνο σου τι πέσανε προχτές βαριστικά και εσύ το μέσες όσο είναι και βάλω. Είμαι πρίγκιπας και μην ξεχνάς Μαρία. Δύο μήνες πάσα τέτο και πορεία. Θέλω να μας πείτε καταρχήν οι πρώτες σας εντυπώσεις εδώ από την περιοχή. Δεν περίμενα ότι θα βρω αυτό το πράγμα εδώ. Αλήθεια το λέω, έτσι. Μόλις μπήκαμε από την είσοδο με το αυτοκίνητο και είδα το πράγμα αυτό, μαγεύτηκα. Τι άλλο να πω. Στεναχωρέθηκα για τις καστανιές που έχει πέσει, που αρρωστήσανε τέλος πάντων και ξεραθήκανε. Στεναχωρέθηκα που είδα τις καστανιές έτσι. Αλλά εντάξει, εμείς να είμαστε καλά, να τις βελτιώσουμε και να φτιάξουμε κάτι καλύτερο. Για την παρούσα πολιτική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, ποια είναι η άποψή σας για τους νέους ανθρώπους? Για κλωτσές, μία κουβέντα μόνο. Τίποτα. Η Ελλάδα έφτασε δηλαδή στον κρεμό. Για κλωτσές, όπως είπα, τη λέξη αυτή δεν είναι. Η πολιτική μας δεν είναι πολιτική πλέον. Πολιτικοί που αγοράζουν, που το κάνουν επάγγελμα, δεν είναι πολιτική για μένα. Κοίτα να δεις, δεν τα έχω με το εμπόριο. Καλή είναι η εμπορικότητα. Μια χαρά είναι. Ο σκοπός είναι να... Ίσως δεν προβάλλουν κάποιους ανθρώπους πάνω στοχευμένα. Όχι, να υπάρχει εμπόριο, αλλά να υπάρχει και ποιότητα. Να μην κοιτάμε μόνο το εμπόριο. Δηλαδή ο στόχος να μην είναι τα λεφτά. Ο στόχος να είναι το αντικείμενο. Ό,τι και να κάνει ο καθένας, ο μάστορας, είναι ηλεκτρολόγος, να φτιάχνει καλά τα καλώδια του. Είναι μουσικός, να κάνει καλά τη μουσική του. Αυτό είναι για μένα το πράγμα. Από εκεί και πέρα, ό,τι μπορεί καλύτερο να κάνει ο άνθρωπος. Και πιστεύω ότι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος πολλά πράγματα και καλά. Τι θα συμβουλεύατε τους νέους ανθρώπους? Να είναι αληθινοί. Αλήθεια. Μακριά από το ψέμα. Τίποτε άλλο. Αλήθεια. Ό,τι και να κάνουν. Αληθινά να κινούνται αληθινά. Τα τραγούδια μπορεί να στείλουν χιλιάδες μηνύματα, έτσι. Από τις ανθρώπινες σχέσεις μέχρι να χλεβάσουν καταστάσεις. Τα πάντα μπορεί να κάνει ένα τραγούδι. Η μουσική έχει μεγαλύτερη δύναμη και από την πολιτική και από όλα. Είμαστε γεροί και να μην ξεχνάμε να αγαπάμε. Έχουμε ξεχάσει οι άνθρωποι να αγαπάμε. Αγάπη. Πιστεύετε ότι η οικονομική κρίση μπορεί να ενώσει και τους ανθρώπους? Ναι. Πιστεύω ότι κάτι καλό θα βγει μετά από αυτό το στρίμωγμα, μετά από αυτή την πίεση. Πιστεύω ότι κάτι καλό. Για να σε εκδικηθώ, σου στήσω τις φωτογραφίες κι εσύ όπως κι εγώ. Κομμάτια στις γωνιές και στις πλατείες, τα γράμματα σου κι εγώ. Μέσα στο πυρετό μου και σβήνω το όνομά σου μαζί με το δικό μου. Για να σε εκδικηθώ, Γιώργος Πλάκας, έτα ενθυμία και δώρα κι εσύ όπως κι εγώ. Θρύψαλα και σκουπίδια τώρα τι ζωγραφιές σου σκίζω. Κάποτε έρευνα αγαπούσε,
μια προσπάθεια που οργανώνει η ιδρυτική ομάδα νέων εμπορίων. Θέλαμε να καλύψουμε ένα κενό που υπήρχε τα τελευταία χρόνια στο εμπόριο με πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το εμπόριο που ήταν κέντρο πολιτισμού τα τελευταία χρόνια απαξιώθηκε από αυτό. Η ομάδα μας δεν καλύπτει μόνο τις εκδηλώσεις. Καλύπτουμε και άλλες. Κάνουμε πάρα πολλές πολιτικές δράσεις. Θα σας μιλήσω για τις εκδηλώσεις. Το πρόγραμμά μας ήταν χθες, είχαμε την πάντα της πρόγραμμας. Στηρίζουμε την παράδοση μας. Σήμερα έχουμε τον Λάκη Παπαδόπουλο, τον Γιάννη και ο Καρίνη και τους All Box. Και αύριο έχουμε Κόζα Μόστρα, Λεωνίδα Μπαλάπα και Υπόγεια Τροχιά. Περιμένουμε όλο τον κόσμο. Πιστεύετε και τον χρόνο θα συνεχιστεί? Η προσπάθεια που ξεκινήσαμε είναι για να καθιερώσουμε το φεστιβάλ. Και χθες είναι και εδώ στην κυβάρα της φιλότητας μας θύμισε και γενικότερα υπάρχει απίστευτη, απίστευτα καλή άβρα γενικότερα και επίσης όλα τα παιδιά συνεισφέρουν και συμβάλλουν στο να γίνει εκδήλωση πολύ όμορφη και υπάρχει μια απίστευτη συνοχή γενικότερα και μια πολύ καλή συνεννόηση μεταξύ τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Δήμο για την αρρωγή της κατάστασης εδώ που σε κάποιες παροχές, για όλο το εμπόριο, όλους τους κατοίκους που συμβάλλουν στο να γίνει κάτι όμορφο με την παρουσία τους και φυσικά για όλα τα περίφορα που μας θύμισαν με την παρουσία τους. Από εκεί και πέρα, η σημερινή εκδήλωση αφορά τον κύριο Λάκη Παπαδόπουλο και τον Γιοκαρίνη, φυσικά και τους Soul Box, οι οποίοι είναι μια blues rock μπάντα μη τι άλλο από τις πιο άπτες της Θεσσαλονίκης, νεογνώσεις soul και της blues μουσικής στη Θεσσαλονίκη, αλλά με απίστευτο χαρακτήρα, με μουσικούς που υπάρχουν σε πολλές μπάντες. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Αλέξανδρος Μακαρτζέλος, ο οποίος είναι δικό μας παιδί από το Λεμαϊδά, ο drummer της μπάντας. Θα ευχηθήσω την προσοχή ότι αύριο το πρόγραμμα κορυφώνεται τις τελευταίες μέρες του φεστιβάλ στο Θάσος με τον Λεωνίδα Μπαλάφα που δόξα τω Θεώ καταφέρουμε να τον έχουμε μεγάλη. Έφυγε η γυναίκα μου απ' τη χαρά μου, τότε εγώ να πεθάνω. Έφυγε η γυναίκα μου και τώρα ποιος με πιάνει. Έφυγε η γυναίκα μου, τέτοιες ώρες γίνομαι τσογλάνη. Τα παντόμυλα σπες στο χαλί και θα αφήνω τέτα το ψυγείο. Θα κλωτσίζω το κολό σκυλί της και θα πιω νερό από το ορθοδοκείο. Έφυγε η γυναίκα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Τα σοκολάτακια μου τα έκρυπε, θα τα βρω, θα τα ξεκάνω.